είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Καλημέρα και στις δυο σας. Είναι όλα έτοιμα. Καλημέρα έτσι? Και πάλι. Για να πάμε πρώτα στην Σοφία και μετά πάμε και στη Μαρία. Έλα, Σοφία μου. Ευλαμπία Πυρετοδός, συνεχίζονται οι προετοιμασίες εδώ στο Δήμο Κηφισιάς προκειμένου να μοιραστούν όλες οι κάλπες εδώ στα εκλογικά κέντρα των Βορείων Προαστίων. Δίπλα μου έχω την κυρία Ρώση Χαριτοπούλου, που είναι Γενική Γραμματέα στο Δήμο Κηφισιάς, για να μας πει για τη διαδικασία, πώς κυλάνε τα πράγματα. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Σας καλημερίζω κι εγώ και ελπίζω να έχουμε και πάλι μια ομαλή εκλογική διαδικασία. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ήδη είμαστε σε μία φάση κατά την οποία οι περισσότεροι εκλογικοί αντιπρόσωποι, δικαστικοί αντιπρόσωποι, έχουν παραλάβει το υλικό τους. Μένουν περίπου 20 που τους αναμένουμε. Μετά θα μοιραστούν και οι κάλπες στα σχολεία, τα οποία ετοιμάζονται ήδη από τα συνεργεία του Δήμου μας. Έχουν στηθεί τα παραβάν, έχουν φτιαχτεί όλες οι υποδομές. Και από εκεί και πέρα, με τα tablets θα γίνει η γρήγορη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Αυτή τη φορά θα γίνει και ακόμα πιο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε σταυρούς προτίμησης, άρα πολύ γρήγορα θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Από την πλευρά μας να πω ότι έχουμε δύο αλλαγές στα εκλογικά τμήματα που ψηφίζει ο κόσμος της Κηφισιάς, λόγω κάποιων θεμάτων που δημιουργήθηκαν. Από το 7ο Δημοτικό Κηφισιάς έχουμε μεταφέρει εκλογικά τμήματα στο 1ο Γυμνάσιο της Κηφισιάς, και από το 2ο και 3ο Δημοτικό της Νέας Ερυθρέας έχουν μεταφερθεί εκλογικά τμήματα στο 1ο Γυμνάσιο της Νέας Ερυθρέας και στο Αναξαγόριο Λύκειο της. Η αλήθεια είναι τώρα είναι σε τοπικό επίπεδο. Αλλά ελπίζουμε ο καιρός να μην είναι. Είναι σε τοπικό, ναι, είναι σε τοπικό επίπεδο αυτό που περιγράφεται, αλλά καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Γιατί ειδικά λόγω πανελληνίων και τα ειδικά μαθήματα έχουν αλλάξει πολλά σχολεία. Οπότε το λέγαμε και νωρίς το πρωί, πρέπει να ξαναδούν πού ψηφίζουν. Να το ξαναδούν. Και οι ετεροδημότες, αν έχουν αλλάξει, ναι, οι ετεροδημότες. Μπορώ να σας πω ότι σε ένα από αυτά τα δύο σχολεία μπήκανε καινούργοι. Μπήκανε καινούργοι αυτοί που είχαν κάνει 31 Μαρτίου στη δεύτερη κάλπη. Τώρα κάποιοι, λίγοι είναι, ναι, έχουν αλλάξει γι' αυτό. Γιατί εγώ που ψηφίζω στις ετεροδημότες, ψηφίζω χρόνια στο ίδιο σχολείο, στην Κράβα. Ναι. Πάντως το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο μάθημα που ψηφίζει, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να δείτε περισσότερα και να ενημερωθείτε. Να πάμε να δούμε και την εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι, Μαρία? Ευχαριστώ. Είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Καρόλου Ντίλ, στο 15ο γυμνάσιο, όπου αναμένουμε μάλλον να έρθουν οι αστυνομικοί, κύριε Κυριακίδη, οι οποίοι θα ανοίξουν τις πόρτες του σχολείου για να μπουν οι κάλπες, τα παραβάν και τα ψηφοδέλτια. Καλημέρα. Καλημέρα καταρχήν, κυρία Ρεύη, κυρία Σιαδήμα. Καλημέρα σας. Είμαστε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε λίγο, έχουμε μια μικρή ταλαιπωρία, προκειμένου να έρθει η αστυνομία για να ανοίξει το σχολικό συγκρότημα. Έχουμε τοποθετήσει από χθες όλα τα παραβάν. Απομένει να τοποθετήσουμε σήμερα τις κάλπες και το εκλογικό υλικό, το οποίο βρίσκεται εδώ. Όλοι οι συνάδελφοι είναι επιποδός. Νομίζω πως σε λίγο που θα ανοίξει το σχολείο θα τοποθετηθούμε και θα είμαστε έτοιμοι για την εκλογική διαδικασία. Μάλιστα. Άρα όλα... Παραβάν, ναι, και κάλπες και για άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα. Ναι, βεβαίως. Είστε ακριβώς στην καρδιά των γεγονότων, όπως ακριβώς τα λέτε. Εδώ σε λίγο θα έρθουν και οι συνάδελφοι από την πολιτική προστασία. Θα τοποθετήσουν ένα στάντ στο οποίο θα μπει ένα παραβάν για τα άτομα που έχουν προβλήματα κινητικά, για να μην ταλαιπωρηθούν. Εδώ έχουμε δύο τέτοιου είδους παραβάν. Ένα είναι από τη μία είσοδο του σχολείου και ένα είναι από τον πεζόδρομο του σχολείου. Οπότε λοιπόν εξυπηρετούνται και οι συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας.